Να κλείσουμε αυτό το μέρος με την κυρία Παπαλαμπροπούλου την Ελένη. Είναι ποιήτρια, μια πολύ σημαντική ξεχωριστή πρωτοβουλία της ίδιας, η οποία ήρθε σε συνεργασία με το Σωματείο Φάρος Τυφλών. Θα δούμε λίγο, θα μάθουμε λίγο το λόγο. Έτσι θα κλείσουμε το συγκεκριμένο μέρος με ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαλαμπροπούλου, για το σχόλιο σας και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο αγαπημένο μου νησί. Προχωρήσατε στην μεταγραφή ποιητικής συλλογής σε σύστημα Braille, σωστά? Ακριβώς. Για πείτε μας λίγο, τι σας όθησε να πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, τη σημαντική πρωτοβουλία, χωρίς στην ουσία να κερδίσετε τίποτα και αναφέρομαι χρηματικά? Χρηματικά μπορεί να μην κερδίσω κάτι, αλλά σίγουρα κερδίσω πάρα πολλά. Η έλλειψη της προσβασιμότητας των ανθρώπων με προβλήματα όρασης και λογοτεχνία είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε και να κάνουμε όλοι μας ό,τι μπορούμε. Είναι αποκομμένη τελείως, θα προσθέσω εγώ, από τη λογοτεχνία. Ακριβώς. Οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μικρές, είναι μεμονωμένες, είναι από κάποιους φορείς, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και από εμάς τους ίδιους και από το κράτος, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία. Και κυρίως η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Αναφέρατε σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας και αναφορά σας ότι δώσατε μία σταγόνα στον ωκεανό, ότι είναι μία σταγόνα στον ωκεανό η πρωτοβουλία και η κίνησή σας. Εγώ θα διαφωνήσω βέβαια. Θα διαφωνήσω. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία και είναι η αφορμή για πολλούς συναδέλφους σας να πράξουν το ίδιο. Ακριβώς γι' αυτό το ξεκίνησα κι εγώ, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να δούμε περισσότερα βιβλία σε γραφή Braille. Αλλά προπάντων πρέπει κάτι να κάνει το κράτος γι' αυτό. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες πρακτικές. Ήρθατε σε επικοινωνία με τον Φάρο Τυφλών, σωστά? Να ξεκινήσω ότι τον Δεκέμβριο του 2019 εκδόθηκε η ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Διάφανο καταφύγιο» από τις εκδόσεις Ράκα. Και εν συνεχεία τον Ιανουάριο φέτος του 2021 ήρθα σε επαφή με τον Φάρο Τυφλών. Να πούμε ότι ο Φάρος Τυφλών είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πλούσια δράση. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακριβώς, μη κερδοσκοπικού. Έχουν βιβλιοθήκες με βιβλία Braille, ομιλούν των βιβλίων, εργαστήρια, το Μουσείο Αφής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προτρέπω όλο τον κόσμο να ψάξει περισσότερα για τη δράση του. Για σας ήταν μία αρχή. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Είστε ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος. Φαίνεται από τον τρόπο που απευθύνεστε και σε εμάς. Σίγουρα ήταν η αρχή. Και ήταν πολλές σταγόνες στον ωκεανό. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια και από άλλους. Η έμπνευσή σας για το διάφανο καταφύγιο από πού προήλθε, να κλείσουμε έτσι? Το διάφανο καταφύγιο στην ουσία είμαι εγώ. Στα ποίηματα αυτά μπορούν να βρουν κομμάτια μου. Οπότε κατ' ουσίαν είναι διάφανο. Και είναι το δικό μου καταφύγιο, οι λέξεις. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σήμερα, μια σημαντική ημέρα για όλους τους Έλληνες. Δεν γνωρίζω ωστόσο και δεν ξέρω πώς έχουμε κατανοήσει τη σημασία της και το χρέος που έχουμε να παραδώσουμε αυτή τη σκυτάλη στους επόμενους. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Ακριβώς. Εγώ θα επιμείνω στο μαζί και στο όλοι μαζί για την ακρίβεια. Διαφορετικά δεν θα γίνει κάτι. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας, για την πρωτοβουλία σας, συγχαρητήρια και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την κυρία Παπαλαμπροπούλου κλείνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.